με το κόκκινο και μαύρο, το τραγούδι των εθνικιστών που θέλουν να κάνουν την Κέρκυρα αλβανική, γιόρτασαν την αποφύτισή τους οι μαθητές του γυμνασίου της Λούζνια. Με τα χέρια τους σχημάτιζαν τον αετό, που είναι σύμβολο της μεγάλης Αλβανίας. Ο ύμνος των εθνικιστών ενθουσίασε και μερικούς από τους 150 Αλβανούς φοιτητές ιατρικής που κατέλυαν στο ίδιο ξενοδοχείο. Τον τελευταίο καιρό πυκνώνουν οι προκλήσεις Αλβανών εθνικιστών που ονειρεύονται κατακτήσεις εδαφών και πολέμους εναντίον όλων των γειτονικών χωρών. Η Αλβανία ζει στους ρυθμούς ενός αχαλιναγόγητου εθνικισμού, ένας εθνικισμός που μπορεί να το δεις παντού, στη δημόσια διοίκηση, στο σχολείο, σε όλες τις υπηρεσίες της αλβανικής κοινωνίας. Είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα και όχι μόνο δεν λαμβάνει κάποια μέτρα, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Στο στόχαστρο των φανατικών μπαίνει όλο και περισσότερο η ελληνική μειονότητα. Η κύρια έκφραση του αλβανικού εθνικισμού ταυτίζεται με τον ανθεληνισμό. Παρόλο που με τους Αλβανούς δεν έχουμε πολεμήσει ποτέ και η Αλβανία οφείλει πάρα πολλά στην Ελλάδα και το μόνο που θα έπρεπε να εκφράζει προς την Ελλάδα και την ελληνική μειονότητα είναι μία ευγνωμοσύνη, για κάποιο λόγο καλλιεργείται αυτός ο ανθεληνισμός. Το ξενοδοχείο που διέμεναν οι Αλβανοί μαθητές τους έδιωξε, όπως και τα άλλα ξενοδοχεία της Κέρκυρας, όπου αναζήτησαν κατάλημα και έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πρόωρα στην Αλβανία.